Θέλω να μου πεις τι θυμάσαι από την παιδική σου ηλικία. Πώς ένα παιδί από τα στενά του Πειραιά και της Γλυφάδας βρέθηκε στο Hollywood. Στον Πειραιά γεννήθηκα στην Αγία Σοφία. Θυμάμαι με μεγάλη έτσι, στοργή, μεγαλώσανε η οικογένειά μου και ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν το σπίτι εκεί. Και μετά φύγαμε στα 4 και ήρθαμε στη Γλυφάδα. Γενικώς πήρα πολύ αγάπη όταν ήμουν ένα μικρό παιδί. Αυτό με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή. Γι' αυτό είμαι και πολύ υπέρ της οικογένειας. Και θυμάμαι από μικρό παιδί πάντα να θέλω να γίνω ηθοποιός. Πώς ένα παιδί, το οποίο έρχεται ως διάδοχος μιας ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας, αποφασίζει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να κάνει την τρέλα του πραγματικότητα, την υποκριτική. Κοίτα, από μικρός είχα καταλάβει ότι όταν είμαι σε μια σκηνή, αναπνέω. Πήγα που σπούδασα business. Γιατί ήξερα ότι στα 18 διαλέγεις κάτι για ματαιοδοξία και όχι γιατί πραγματικά το θες. Και μετά αποφάσισα να πάω να το κάνω και να πάω να το κάνω σε ένα υψηλό επίπεδο. Να πάω να σπουδάσω στην Αμερική δηλαδή υποκριτική. Ο μπαμπάς πώς αντέδρασε όταν του λες θέλω να γίνω ηθοποιός? Είσαι τρελός, δεν πρέπει να το κάνεις. Και λέω είμαι τρελός. Και επειδή είμαι τρελός θα πάω να το κάνω στο MBA. Όχι πως εδώ δεν έχουμε ταλέντα. Τεράστια ταλέντα στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Προς Θεού, μη παρεξηγηθώ. Πηγαίνεις Βοστόνη για τις σπουδές, επιστρέφεις σε Ελλάδα, ξαναφεύγεις Αμερική, Νέα Υόρκη και από τη Νέα Υόρκη με το τέλος των σπουδών σου βρίσκεσαι στο Λος Άντζελες. Βρίσκομαι στο Λος Άντζελες με ένα μικρό διάστημα που παίζω στον Κορελανό με τον Μιχάλη Κακογιάννη. Μου κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή ο Μιχάλης Κακογιάννης και παίζω σε μια παράστασή του. Και παίζω και στο Ελ Γκρέκο. Και από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες. Και στο True Blood. Λοιπόν, αυτό από μια agent η οποία της άρεσε σειρά και διάβασε την οντισιόν, δεν ήταν καν Έλληνας. Αλλά με το που τη διάβασα εγώ λέω ότι αυτός είναι ο Διόνυσος, αυτός ο ρόλος. Βάλτε με να κάνουν οντισιόν. Και ζητήσαν έτσι και σαν χάρη και σε αυτά να μπούμε να κάνουν οντισιόν. Και τελικά ο Θεός με ευλόγησε και πήρα το ρόλο. Πώς ήταν η εμπειρία σου σε μια αμερικανική παραγωγή τέτοιων προτύπων? Κοίτα, είχα κάνει και άλλες σειρές, αλλά αυτή όντως ήταν HBO. Και όπως ξέρουμε το HBO, it's not TV, it's HBO που λένε. Ήταν πολύ έτσι, σε κάνει να νιώσει ακόμα πιο ταπεινός, γιατί δούλεψα με μεγαθύρια ηθοποιούς. Και βλέπεις πόσο ταπεινή είναι και αυτή. Βλέπεις ότι όλοι υπηρετούν την τέχνη. Και δεν προσπαθούν να υπηρετήσει τέχνη αυτούς. Δεν γίνεται. Επίσης, βλέπεις τον επαγγελματισμό τους. Βλέπεις ότι ξέρανε όλα τα παιδιά που. Δηλαδή, οι ήρωες των σειρών και των τηλεοπτικών εκπομπών και όλων είναι τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες. Γι' αυτό και σε κάθε βραβείο πιστεύω πρώτα ο ηθοποιός πρέπει να ευχαριστεί την ομάδα πίσω από τις κάμερες. Deep down, my darling, you're a very weak character. Και μετά το True Blood, 5 σειρές, 1 ταινία στην Αμερική. Και εκεί που περιμένουν όλοι να παραμείνεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, εσύ παίρνεις το αεροπλάνο και επιστρέφεις στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Γιατί τελείωσε ο κύκλος μου στην Αμερική. Ενώ θα μπορούσα να είμαι στις σειρές με το βιογραφικό μου και έφυγα στο boom της τηλεόρασης, ήθελα πάντα να γυρίσω στην Ελλάδα και ήθελα πάντα να προσφέρω στη χώρα μου. Γιατί το ταλέντο μου το έδωσε η Ελλάδα. Τον επαγγελματισμό μου, τους δασκάλους μου τους έδωσε η Αμερική. Αλλά επίσης θέλω να παίξω στο θέατρο στην Ελλάδα. Οι σειρές που έχω κάνει, 42 βαθμοί, το Digger που έχω κάνει που πήγαμε για Όσκαρ, ήταν το προτινόμενο για Όσκαρ από την Ελλάδα. Αυτά με έχουν γεμίσει πάρα πολύ. Για τις ανάγκες του ρόλου πήρες 50 κιλά. Ναι, η ανάγκη του ρόλου, η ανάγκη της τρέλας μου ήταν, δεν ήταν η ανάγκη του ρόλου. Δηλαδή, εξήγησα. Δηλαδή, δεν μου είπε κανείς να πάρω 60 κιλά. 60 κιλά. 60 κιλά. Διάβασα το ρόλο και ήταν ένας άνθρωπος, η πρώτη τάκα που λέει ένας ευνουχισμένος άντρας που δεν παίρνει αγάπη από πουθενά. Άρα τι κάνεις? Τρως και πίνεις. Εγώ επειδή δεν πίνω, έφαγα. Μίλησε μου λίγο για τη σχέση με τον Τάσο τον Νούσια. Τον Τάσο τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ο άνθρωπος που μου βρήκε τον καθηγητή μου, τον Τάσο τον Παντή. Και έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην καριέρα μου, αλλά και τα γέλια που έχουμε ρίξει με τον Τάσο παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Στην Αμερική, αν σου ερχόταν μία πρόταση, είτε αντίστοιχη με το True Blood, είτε κάτι άλλο, θα σκεφτόταν ποτέ ο Θοδωρής να πει φεύγω και πάλι? Αν υπάρχει καλή πρόταση από την Αμερική, βεβαίως, αλλά όχι να γυρίσω μόνιμα. Δεν γυρίσω ποτέ μόνιμα στην Αμερική. Γιατί η Αμερική που ήξερα πλέον δεν υπάρχει. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου 10 χρόνια μετά? Τι είναι για σένα ο ορισμός της ευτυχίας? Να έχω οικογένεια, να με έχει ευλογήσει ο Θεός με ένα παιδί και με μια καλή σύντροφο. Να έχω ακόμα την ίδια αιμονή που έχω με τη δουλειά μου, την ίδια αγάπη με τη δουλειά μου. Να με έχει ευλογήσει ο Θεός να μπορώ να κάνω επιλογές πάνω στη δουλειά μου και να έχω υγεία βεβαίως. Και αν μπορέσω να προσφέρω κι εγώ ένα χιλιοστό του χιλιοστού του χιλιοστού στον ελληνικό πολιτισμό, θα είμαι ευτυχισμένος να πεθάνω. Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.